Αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί έρχονται στο Ρέθυμνο για να καλύψουν κενά και βρίσκουν ανυπέρβλητα εμπόδια στο δρόμο τους, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για να αφήσουν τα παιδιά τους. Σκέφτονται ακόμα και την παρέτηση, δηλώνει το σωματείο τους, αφού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό έχει φέρει πραγματικά σε απόγνωση τις συναδέλφισες. Υπάρχει ήδη σκέψη παρέτησής τους. Δημιουργούνται προβλήματα ενδεχομένως από πολυήμερες άδειες στις σχολικές μονάδες και αποτελεί ένα ακόμα αντικίνητρο στην προσπάθεια για επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων σε επίπεδο Ρεθύμνου. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μονογονεϊκές, δηλαδή που έχουν έρθει εδώ στο Ρέθυμνο να απασχοληθούν, να εργαστούν ως αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί με το παιδί τους, είναι μόνες τους και δεν υπάρχει κάποια δομή προκειμένου να αναλάβει την προστασία, τη φύλαξη, τη φροντίδα αυτών των παιδιών. Το θέμα μπορεί να αφορά μόνο 4 περιστατικά στους Δήμους Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τις γυναίκες αυτές που βρίσκονται στον αέρα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Ζητάμε από την επίσημη πολιτεία αλλά και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να σκύψουν σοβαρά πάνω στο ζήτημα, να δείξουν την ευαισθησία τους και να προσφέρουν λύσεις ουσίας και αξιοπρέπειας. Η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου υπογραμμίζει πως η βρεφονηπιακή σταθμή είναι υπερπλήρης και ήδη άλλα παιδιά βρίσκονται σε λίστες αναμονής. Δεν έχουμε κενές θέσεις πουθενά, ούτε για βρέφη ούτε για νήπια, ενώ έχουμε 9 βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι όλοι υπερπλήρης. Δυστυχώς για μας, κάποια παιδάκια μικρότερης ηλικίας, γιατί παίρνουμε παιδιά από 18 μηνών και πάνω, κάποια παιδάκια μένουν εκτός παιδικών και είναι σε λίστα αναμονής. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε και ηθικό όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν σε λίστα αναμονής να τα παρακάμψουμε για κάποιο άλλο παιδάκι που ήρθε. Παράλληλα, η ίδια επισημαίνει πως κρατάνε θέσεις για τα παιδιά εισαγγελικών εντολών και ταυτόχρονα φύγει τη ρίζα του προβλήματος που είναι η τελευταία στιγμή τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Τα παιδάκια που μας ζητάει ο εισαγγελέας μέσω εισαγγελικής παρέμβασης να πάρουμε στους παιδικούς και τα παίρνουμε είναι αρκετά. Κρατάμε λοιπόν κάποιες θέσεις για τις εισαγγελικές εντολές, εκεί που υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, κακοποιήσεις, παραμελήσεις κτλ., για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Θα έπρεπε την άνοιξη να βγαίνουν τα αποτελέσματα για την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αίτηση κανονικά όπως κάνουν εκεί οι Ρεθυμνιώτες και φυσικά ανάλογα με τα μόρια τους να τους παίρνουμε, να έχουμε την ίδια μεταχείριση.